Είναι η ώρα για συμπεράσματα μετά από την τριήμερη συνεδρίαση και το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή τη συζήτηση είναι ότι για το επικείμενο σε 4-5 εβδομάδες, δηλαδή άνοιγμα των σχολείων, πολύ λίγα πράγματα ακούστηκαν εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Εδώ και καιρό όμως, κυρία Υπουργέ, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές σας ζητούν να πάρετε μέτρα, άμεσα μέτρα, για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια το Σεπτέμβρη, με αραιωμένα τμήματα και άρα με περισσότερες αίθουσες, με τους αναγκαίους εκπαιδευτικούς, όσους χρειάζονται και όσους πρέπει, με όλο το προσωπικό για την καθαριότητα, τη συχνή και την τακτική και βεβαίως με δωρεάν τεστ από τον ΕΟΔΗ περιοδικά και τακτικά. Σας το ζητάμε κι εμείς εδώ και μέρες. Και εσείς τι κάνετε, φέρατε πριν από λίγο μία τροπολογία και μάλιστα σε ένα νομοσχέδιο τελείως άσχετο, στο νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο, λες και δεν συζητιέται τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες ένα εκπαιδευτικό νομοσχέδιο με 220 άρθρα, στο κτηματολόγιο την πήγατε την τροπολογία, με την οποία τι κάνετε, πάτε να φορτώσετε όλη την υγειονομική ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων σε ποιους, στους εκπαιδευτικούς, για να κρύψετε τις δικές σας, εννοώ τις κυβερνητικές, δικές σας εγκληματικές ευθύνες, αποθεώνετε την ατομική ευθύνη. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι έχετε τόσο πολύ μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που φέρνετε στα σχολεία τρίμηνους αναπληρωτές. Τέτοια μακροπρόθεσμη πολιτική. Και δεν μου λέτε, κυρία Υπουργέ, από την τσέπη τους θα τα χρεώνονται οι εκπαιδευτικοί αυτά τα μοριακά τεστ. Γιατί μοριακά τεστ προβλέπετε. Επαναλαμβανόμενα θα είναι. Και μιας και ξέρετε καλά, νομίζω, εσείς εκεί στην κυβέρνηση, ότι κορονοϊό κολλάνε, ξέρετε, και οι εμβολιασμένοι. Υπουργός σας κόλλησε. Αφήστε λοιπόν τις αγριάδες, αφήστε τις φοβέρες τους εκπαιδευτικούς, σοβαρευτείτε, αναλάβετε τις ευθύνες σας, πάψτε να φοβερίζετε και να τρομοκρατείτε τους εκπαιδευτικούς, γιατί αυτοί είναι που σήκωσαν όλο το βάρος της παιδαγωγικής σχέσης με τα παιδιά τους μήνες τώρα της καραντίνας, όταν εσείς τους μοιράζατε παγουρίνο της πλάκας και μάσκες αερόστατα. Αναλάβετε λοιπόν τις ευθύνες σας, αραιώστε τις σχολικές τάξεις και επιτέλους δηλαδή έλεος, οργανώστε τακτικά, περιοδικά τεστ από τον ΕΟΔΗ στα σχολεία. Αφήστε αυτή την κωμωδία των self-test από τον ΕΟΔΗ, δωρεάν και τακτικά, κάθε εβδομάδα αν χρειαστεί, κάθε εβδομάδα. Αυτός είναι ο ρόλος της κυβέρνησης και του ΕΟΔΗ. Και βεβαίως ενισχύστε και εκείνο το ρημάδι, το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, αυτό το τέταρτο κύμα δεν αστειεύεται καθόλου. Θέλουμε και κάτι ακόμα να σας πούμε, κυρία Υπουργέ. Επειδή, αν μη τι άλλο, θα πρέπει το Υπουργείο της Παιδείας να έχει και λίγη μπέσα. Δεσμευτήκατε στους σπουδαστές του ΑΕΔ ότι δεν θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις για φέτος. Δεσμευτήκατε και φέρατε και μια τροπολογία γενικόλογη. Και τώρα τους λέτε ότι δεν θα πάρουν στο πτυχίο τους, δεν θα είναι το πτυχίο τους επίπεδου 4, θα είναι επίπεδου 3. Μην τους κοροϊδεύετε, να τη φοβάστε την οργή τους. Μην τους κοροϊδεύετε. Για τις τροπολογίες δεν έχω πολλά να πω. Συγκεκριμένα είναι η γνωστή τακτική που έχουν όλες οι κυβερνήσεις στις τροπολογίες, να ανακατεύουμε πικρά, ξινά και γλυκά όλα μαζί και άντε μετά να πας να ψηφίσεις. Στην τροπολογία, ας πούμε, 1007, πάρα πολύ θα θέλαμε να ψηφίσουμε και θα το ψηφίζαμε, ήταν μόνο του το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές ή το επίδομα για τους αναισθησιολόγους, αλλά το βάζετε με άλλα ένα σωρό αρνητικά και φυσικά δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Έχουμε το πιο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είμαστε από τους τελευταίους στους διαγωνισμούς της Πίζα. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης. Αυτά ακούμε τώρα τρεις μέρες. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα έφτασε από αυτό το βήμα της Βουλής να διακηρύξει
και την ανεξαρτησία, παρακαλώ, των σχολείων, λέει. Από εδώ. Και η κυρία Υπουργός από κοντά αποφαίνεται ότι το αποκεντρωμένο, το αυτόνομο σχολείο έχει, λέει, και καλύτερα, αν δεν το ξέρατε, έχει και καλύτερα, λέει, εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Πρώτα για την ανεξαρτησία, την αποκέντρωση και την αυτονομία του σχολείου. Λοιπόν, να σας το πούμε ανοιχτά και καθαρά. Οδηγείτε με τους νόμους σας και με την πολιτική σας τα σχολεία, τα οδηγείτε στη ζητιανιά για να λειτουργήσουν. Και τώρα υπάρχει. Και τώρα γίνεται. Οι γονείς ένα σωρό λεφτά δίνουν από την τσέπη τους για να λειτουργήσουν τα σχολεία, γιατί αγαπάνε τα παιδιά τους και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεστε. Αλλά εσείς τώρα αυτό το απογειώνετε, το θεσμοθετείτε, το ενθαρρύνετε, το προωθείτε. Στο παζάρι λοιπόν της αγοράς, εκεί στέλνετε τα σχολεία, όλα τα σχολεία, άντε τώρα τι θα κάνουν όλα τα σχολεία ανάλογα με το που βρίσκονται βεβαίως, για να βρούνε, λέει, πόρους. Όπως καλά όμως ξέρετε και ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχουν ούτε ανιδιοτελείς χορηγοί και βεβαίως οι δωρεές πάντα γίνονται με το αζημίωτο. Η δεύτερη συνέπεια από αυτήν την αυτονομία και την αποκέντρωση είναι η δημιουργία σχολείων και τάξεων πολλών ταχυτήτων, πολλών κατηγοριών, ανάλογα βεβαίως με την κοινωνικοταξική προέλευση των μαθητών τους. Και αυτό ακριβώς είναι που ενισχύεται, αυτό ακριβώς είναι που βαθαίνει, αυτό ακριβώς είναι που θεσμοθετείται μάλλον με τα λεγόμενα, με τα αντίστοιχα βιβλία, με το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Πολλαπλό βιβλίο βεβαίως, ανάλογα με τους μαθητές στους οποίους απευθύνεται, αυτό το πολλαπλό βιβλίο θα είναι και διαφορετικό. Άλλα θα είναι τα βιβλία, όπως είπαμε, στην Αγιά Βαρβάρα και στο Περιστέρι, και άλλα στο Ψυχικό και την Κηφισιά. Το βιβλίο πολλαπλό, το βιβλίο διαφορετικό, αλλά η Τράπεζα Θεμάτων ενιαία, κυρία Υπουργέ. Ενιαία και τα θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι καλά, και κυρίως τι ταξικά, ε, μια χαρά. Για να δούμε τώρα αυτά τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει αυτό το αυτόνομο αποκεντρωμένο σχολείο. Ποιος τα μετρά αλήθεια αυτά τα αποτελέσματα? Για να δούμε το τεστ PISA. Καμιά σχέση βέβαια με την πόλη της Ιταλίας. Το τεστ PISA όμως, ξέρετε, μετράει τις δεξιότητες, αυτά τα υποκατάστατα της γνώσης, για τις οποίες δεξιότητες καίγεται το κεφάλαιο. Γι' αυτό και έχει βάλει μέσα σε αυτές τις δεξιότητες, και μάλιστα από τον νηπιαγωγείο, αν έχετε το Θεό σας, τη νεανική επιχειρηματικότητα. Ναι, ναι. Στο νηπιαγωγείο θα διδάσκουν τα παιδιά εκτός από αγγλικά και νεανική επιχειρηματικότητα. Δεν μετράει λοιπόν, να πούμε στην πρώτη δημοτικού, να συμφωνήσουμε. Δεν μετράει λοιπόν αυτό το τεστ PISA ούτε τις γνώσεις, ούτε την μόρφωση, ούτε την καλλιέργεια. Δεν ενδιαφέρεται καν, γιατί δεν ενδιαφέρουν αυτά το κεφάλαιο. Και έτσι, και δείτε ορισμένα παραδείγματα από το αποκεντρωμένο και αυτόνομο σχολείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αξιολογείται, παρακαλώ, και αξιολογείται μάλιστα εκεί από τα μαθησιακά του αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί λένε στους μαθητές τους να αντιγράφουν για να παίρνουν καλούς βαθμούς στην αξιολόγηση τα σχολεία τους. Στη Γερμανία, στο αποκεντρωμένο σχολείο, ακούγεται ανέκδοτο να ρωτήσει κανείς μια εργατική οικογένεια σε ποιο πανεπιστήμιο θα στείλει τα παιδιά της. Είναι ανέκδοτο. Στην Αγγλία, τη Μητρόπολη της Αυτονομίας και της Αξιολόγησης, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός σπάει κόκαλα στις φτωχές, στις εργατικές, στις λαϊκές συνοικίες. Όσο για τη Φιλανδία, αυτό το μεγάλο σχολικό έρωτα και του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, με το αποκεντρωμένο, το αυτόνομο σχολείο του. Εκεί μιλάμε για τη Φιλανδία, μιλάμε για το σχολείο της Νόκια κυριολεκτικά. Υπάρχουν, ξέρετε, σχολεία με πολύ γερούς χρηματοδότες που λειτουργούν με πλήρες ωράριο, και άλλα καημένα σχολεία, τα καημένα που λειτουργούν το πολύ 16 ώρες, και αρκετά από αυτά, 2.500, έχουν κλείσει. Συμπέρασμα, πολλά, πάρα πολλά είναι τα σχολικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην πασαρέλα της αστικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Όλα όμως αυτά τα μοντέλα, το αγγλοσαξονικό μοντέλο, το φιλανδικό μοντέλο, όλα αυτά ανήκουν στην κολεξιόν του κεφαλαίου, στην καρταρόμπα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Από εκεί ψωνίζετε όλοι σας. Αυτά σας λέμε, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά απάντηση δεν παίρνουμε τόσες μέρες. Αντίθετα, είναι τέτοια η
ένδια του πολιτικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας που οδηγεί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα η κυρία Παπακώστα από τα Τρίκαλα, αντί να απαντάει στην τεκμηριωμένη κριτική του ΚΚΕ, να καταφεύγει για άλλη μια φορά, δυστυχώς για αυτήν, το είχε κάνει και στο έκτρωμα Χατζηδάκη, να καταφεύγει στην χρεοκοπημένη και από το παρελθόν αντικουκουέ αθλειότητα. Διεκδικεί μήπως η κυρία Παπακώστα το ρόλο μιας νέας κουκουεδολόγου? Δεν το γνωρίζουμε. Καλό είναι όμως για αυτήν να διδαχτεί από το παρελθόν και να δει ποια ήταν η κατάληξη που είχαν αυτά τα πρότυπά της, αν έχει τέτοια. Κλείστε, κύριε Δελή. Το νομοσχέδιό σας, κλείνω, αποτελεί ένα σοβαρό μήνυμα. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, που κάναμε. Κλείνω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το νομοσχέδιό σας αποτελεί σοβαρό πλήγμα, υπονομεύει, ακυρώνει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Πίσω από αυτό το νομοσχέδιο που αναρωτήθηκε ο κύριος Καστανίδης δεν βρίσκεται ούτε ο Εξαρχόπουλος, ο Αλής του Μίμης, ούτε ο Κακριδής. Βρίσκεται η στεγνή ψυχή του τεχνοκράτη. Βρίσκεται η ταξική σφραγίδα του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχει καταλάβει αυτό ο λαός, ήδη είναι έξω και διαδηλώνει και από την 1η του Σεπτέμβρη αυτό το νομοσχέδιο θα το στείλει μια χαρά και μια και έξω στο σχολικό καλάθι των αχρήστων. Σας ευχαριστώ.